Η έμπνευση των σκέψεων που ακολουθούν προέρχεται από διάφορα μελετήματα του Τζον Γκουλτ, συγκεντρωμένα στον τόμο που φέρει τον τίτλο Αρχαία Ελληνική Τραγωδία και, ε, Τραγωδία και Τελετουργία, με πολύ ωραία μετάφραση του Βάιου Λιαπή. Ε, Στην πραγματικότητα, αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω δεν είναι ακριβώ όμοιο με τον προηγούμενο ομιλητό, δηλαδή δεν θα παρουσιάσω τόσο τι απόψει του Τζον Γκουλτ, όσο αφορμόμενο από κάποιε από αυτέ θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μία ερμηνεία του Ιδίποδο Τυράννου, με την οποία ενδεχομένω ο Τζον Γκουλτ ακόμα και να διαφωνούσε. Αλλά με ενδιαφέρει να δείξω την, ε, ε, το, το δημιουργικό βάθο απόψεων του Τζον Γκουλτ. Και ο Ιδίποδο Τυράννο είναι μία τραγωδία στην οποία επανέρχεται ο μελετητής αυτό σε διάφορα μελετήματα, όχι μόνο σε ένα που είναι θεματικά επικεντρωμένο σε αυτήν. Ακόμα και η ίδια η έννοια της αναγνωρίσιμης καθολικότητας του τίτλου μου προέρχεται από μια τέτοια εργασία του Τζον Γκουλτ, αν και δεν αναφέρεται ακριβώς με αυτούς τους όρους εκεί. Ο Τζον Γκουλτ, όπως είπε πολύ περιστατωμένα η Ελένη Παπάζογλου πριν από το διάλειμμα, ανασκευάζει την ιδέα της Πατρίσια Ίστερλινγκ περί μιας δίθεν άμεσης ανθρώπινης αναγνωρισιμότητας στην αρχαία ελληνική τραγωδία, όρου που μεταφέρει στην ελληνική την αγγλική έκφραση human intelligibility, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί εξίσου καλά και ως κατανοησιμότητα των χαρακτήρων. Και θεωρεί αντιθέτω ο Γκούλτ ότι, παραθέτω, αν ο Αγαμέμνων έχει τη δύναμη να λειτουργεί ω υπόδειγμα, αυτό δεν συμβαίνει επειδή περιέχει ανθρώπινε μορφέ που συμπεριφέρονται όπω φαντάζομαι εγώ, με βάση τη δική μου πείρα, είτε αφορά τον εαυτό μου είτε του άλλου, ότι συμπεριφέρεται ατομικά ένα άνθρωπο. Συμβαίνει επειδή το έργο παρουσιάζει μια καθολική εικόνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Το έργο ως υπαρκτό σύνολο αποτελεί ακριβώς το νόημα που πρέπει να είναι ανθρωπίνος αναγνωρίσιμο. Το έργο ως σύνολο είναι μια εικόνα, μια μεταφορική εξίσωση της τρέχουσας τάξης πραγμάτων στο πλαίσιο της ανθρώπινης εμπειρίας δεν είναι κυριολεκτική αναπαράσταση του εντό εισαγωγικών πώ συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Κλείνει το παράθεμα. Η αναγνωρίσιμη καθολικότητα του Γκουλτ ανάγεται σχάτω στο ένατο κεφάλαιο τη ποιητική του Αριστοτέλη, όπου ο φιλόσοφο θεωρεί ότι η ποιήση τείνει να παρουσιάζει καθολικότητε ανθρώπινη πράξη, ενώ η ιστοριογραφία εξιστορεί ατομικά συμβάντα του παρελθόντο και επιμέρου γεγονότα που δεν επιδέχονται γενίκευση. Η μεν Γαρπίσης, μάλλον τα καθόλου, η δε ιστορία τα καθέκαστον, λέγει τα ανώματα των τραγικών ηρώων δεν είναι παρασυμβάσεις, κατά τον Αριστοτέλη, προερχόμενες συχνά από παραδοσιακούς μύθους που εξοικονίζουν με τρόπο αναγνωρίσιμο ανθρώπινες καθολικότητες, πράξεων και χαρακτήρων κατά συνέπεια. Στην ίδια εργασία, ο Γκούλ τονίζει ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία είναι θέατρο δημόσιων συμβάντων, στο οποίο η προσωπικότητα παρουσιάζεται μέσα από το αμυτάβλητο, δηλαδή διαρκώ παρόν γεγονό του προσωπείου, ενώ η σκηνική ενδυμασία των προσώπων, ιδίω ο ποδήρη, χιλιδωτό και έντονα διακοσμημένο γειτόνα, απομακρύνει το πρόσωπο που τον φορά από την καθημερινότητα και την ε, συνηθισμένη ενδυμασία. Έτσι, Όλα αυτά περιλαμβάνουν παραθέματα από το ίδιο το βιβλίο, και αυτό που θα ακολουθήσει επίση παράθεμα. Τα βιώματα των δραματικών προσώπων παρουσιάζονται στιλιζαρισμένα, απλουστευμένα και τροποποιημένα, με τρόπο που εμποδίζει να αναπτυχθεί οποιαδήποτε αίσθημα απλή συνέχεια ή επικάλυψης ανάμεσα στα δικά του και τα δικά μα βιώματα. Ένα παράθυμα που κατά επανάληψη διαβάστηκε και στο πρώτο μέρο αυτή τη εκδήλωση. Η σημασία που κατά τη γνώμη του, του Γκούλτ έχει η μορφή στην προσπέλαση του ποιητικού νοήματος είναι εξαιρετικά μεγάλη η γλώσσα των ηρώων, οι οικαζόμενες οικο... οι χειρονομίες τους, η διαδοχή ρήσεων, στιχο... και αντιλαβών, απαγγελόμενων και αδόμενων στίχων, ο σκηνικός και αφηγηματικό χώρος, τα προσωπία, τα κουστούμια, ο χορός ως έκφραση μιας εντός της πλοκής συλλογικότητας, όπως τονίστηκε από τον κύριο Βαλάκα, και τα υπενικτικά σχολιά του στη δράση, Ενή λόγο, ότι η Αριστοτέλη συμπεριέλαβε κατά τους τεχνικούς όρους λέξεις, μέλος και όψεις, όλα αυτά τα μορφικά χαρακτηριστικά της αρχαία τραγωδίας αναδεικνύονται πράκτος, με εξαίρεση φυσικά την μουσική που έχει χαθεί, στις μελέτες του Τζον Γκουλτ, ως εξίσου σημαντικά στοιχεία για την ανάλυση και κατανόηση ενός τραγικού έργου, όσο και ο μύθος. Ο Γκούλντ αρνείται και νομίζω σωστά να δεχτεί ότι η εκ μέρου μα αναγνωρισιμότητα ή κατανοησιμότητα των ηρών τη αρχαία θεατρική σκηνή είναι μια εύκολη υπόθεση που βασίζεται στην καλή διαγραφή των τραϊκών χαρακτήρων και μια δίθεν οικουμενική ανθρώπινη ψυχολογία που μοιραζόμαστε με την αρχαιότητα. Υποστηρίζει αντιθέτω ότι ο κόσμο τη τραγωδία διέπεται από θεατρικέ συμβάσει καθόλου όμοιε με αυτέ του σύγχρονου θεάτρου ή του ελ... ελισσαβετιανού δράματο, αφορά δημόσια συμβάντα ή οικογενειακές διενέξεις που συμβαίνουν πάντοτε στο δημόσιο χώρο και όχι την αυτοανάλυση και ενδοσκόπηση που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της νεότερης και σύγχρονης θεατρικής παραγωγής και δεν υφίσταται ως απλή προέκταση ή αναπαράσταση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων αλλά μάλλον ως ένας ριζικός μετασχηματισμός της στην κατένθηση μιας καθολικής ανύψωσης που οργανώνονται από την καλλιτεχνική ευαισθησία και τη φαντασία του τραγικού ποιητή. Ως συνέπεια αυτών των παραδοχών, με τις οποίες συμφωνώ, το έργο της Ερμηνείας είναι μια επίπονη προσπάθεια εξοικείωσης με το αλότριο και η αναγνωρισιμότητα των τραγικών ηρώων, των πράξεων και των παθών τους, κάτι στο οποίο καταλήγουμε όταν η προσπάθεια αυτή ολοκληρωθεί ή τουλάχιστον προοδεύσει ικανοποιητικά όχι ένα εξ αρχής δεδομένο εφόδιο με το οποίο ξεκινάει η ερμηνεία. Τώρα, σε ένα πολύ συζητημένο και διάσημο άρθρο, ο Dodds, ο δάσκαλος με μια έννοια του Gould, αντικρούει τρεις πολύ διαδεδομένες ερμηνείες του Ιδίποδος Τυράννου που θεωρεί ριζικά εσφαλμένες. Η πρώτη αφορμάται από τον Αριστοτέλη και θέλει να ανακαλύψει το ψεγάδι στο χαρακτήρα ή τη σκέψη του Ιδίποδα, που τον καθιστά ένοχο για τι ανώσιε πράξει τη πατροκτονία και αιμομηξία που έχει διαπράξει, Ούτω ώστε η τολική πτώση και αυτοτύφλωσή του να αποτελούν πράξει δικαιοσύνη που δεν προσβάλλουν το ηθικό μα αίσθημα ω κάτι μυαρών. Η δεύτερη ριζικά κατά Ντότζ εσφαλμένη ερμηνεία είναι η προσέγγιση του έργου ω μια τραγωδία που θεματοποιεί τη δύναμη του πεπρωμένου και την ανθρώπινη δυναμία ενώπιον τη προκαθορισμένη μοίρα. Η τρίτη ερμηνεία με την οποία ο Ντότζ αισθάνεται μεγαλύτερη εγκύτητα ή συμπάθεια, χωρί όμω τελικά να την αποδέχεται προσεγγίζει το έργο ως έκθεση μιας ανθρώπινης κατάστασης της ακατανόητης πτώσης του ήρωα από την ευτυχία στη δυστυχία μέσα από μια οπτική που βρίσκεται, όπως τα έλεγε και ο Νίτσε, επέκεινα του καλού και του κακού. Κατά την ερμηνεία αυτή, ο Σοφοκλής δεν ενδιαφέρθηκε να θέσει, ούτε πολύ περισσότερο να επιλύσει ένα ηθικό πρόβλημα σχετικά με τη δικαιοσύνη ή αδικία που διέπει τον κόσμο στον οποίο ζούμε και το ρόλο των θεών και της προφητείας εντός αυτού. Ενδιαφέρθηκε απλώ να παρουσιάσει μια όψη αυτού του κόσμου, αφήνοντα κατά μέρο το ερώτημα περί τη ηθική ποιότητα των Θεών και ασχολίαστη την ενοχή ή αθωότητα του ηρωά του. Η ποιητική του Αριστοτέλη κληροδότησε στην αρχαιότητα μια πληθώρα ενιών, ορισμένε από τι οποίε χρησιμοποιεί η λογοτεχνική κριτική μέχρι σήμερα. Παρά το ιδιαίτερο κριτικό μεγαλείο του, ωστόσο, ο Αριστοτέλη παραγνώρισε εντελώ τον ρόλο των Θεών στην τραγωδία και οτιδήποτε σχετικό με τον εξωανθρώπινο παράγοντα καθορισμού τη τραγική πλοκή. Η έμφαση που έδωσε στην ανάγκη ο τραγικό ήρωα να μεταπίπτει σε δυστυχία μη τε διακακίαν και μοχθηρίαν, αλλά διαμαρτίαν τηνά, ή όπω γράφει αργότερα, διαμαρτίαν μεγάλην, δεν αποτελεί, τουλάχιστον σε αυτό το δεύτερο σκέλο, μία από τις ευτυχέστερες διατυπώσεις του, ούτε την πιο εύστοχη εξήγηση της πτώσης του τραγικού ήρωα. Μάλιστα, η απέτηση συμμόρφωσης με την αριστοτελική επιταγή έχει προκαλέσει ορισμένες από τις πιο αστήρικτες ή βεβαιασμένε ερμηνείες αρχαίων τραγουδιών γενικά και του ειδίποδος τυράννου ειδικότερα. Με την έννοια αυτή, ο Ντότζ έχει δίκιο να παραπονείται για την επιβίωση εκδοχών αυτής της ερμηνευτικής γραμμή. Δίκιο επίση έχει όταν υπογραμμίζει σε μια προσπάθεια αντίκρουση τη δεύτερη ερμηνεία το γεγονό ότι ο εξάγγελο του Σοφοκλή αποδίδει την ευθύνη για την πράξη τη αυτοτύφλωση στον ίδιο τον Ιδίποδα. Την οποία χαρακτηρίζει εκούσια, πιθανόν σε αντιδιαστολή με τι ακούσιε πράξει τη πατροκτονία και μομυξία. Στη θέση τέλο τη τρίτη ερμηνεία. Ο Ντότσα αντιπροτείνει μια ανάγνωση που τονίζει ότι ο στόχο του Σοφοκλή ήταν να δείξει ότι οι Θεοί δεν είναι δίκαιοι ή τουλάχιστον ότι δεν είναι δίκαιοι με βάση τα πολύ περιορισμένα ανθρώπινα κριτήρια περί δικαιοσύνη. Ο Σοφοκλή μα καλεί να αποδεχτούμε τον παραλογισμό τη ανθρώπινη δυστυχία, εντάσσοντά τον εντάσσοντά την τη δυστυχία, σε ένα πολύ ευρύτερο από την αντίληψή μα ορίζοντα θεϊκών αποφάσεων, τι οποίε δεν μπορούμε και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε πλήρω. Στόχο στι σκέψει που ακολουθούν είναι να παρουσιάσω μια ερμηνεία τη συγκεκριμένη τραγωδία με αρκετέ εκλεκτικέ συγγένειε με την προταθήσα ερμηνεία του Ντότζ, που τονίζει όμω περισσότερο από όσο αυτό την αφανή παρουσία του Απόλωνα και την αίσθηση του αναπόφευκτου που διαποτίζει το δράμα. Μια αίσθηση στην οποία αναφερόμαστε με όρου μοίρα ή πεπρωμένου, ακόμα και αν δεν μα είναι διόλου σαφέ ποιο ή τι έχει καθορίσει τη μοίρα αυτή και ποια είναι η σχέση μας, αν υπάρχει, με την, η σχέση αυτής της μοίρα με τη φυσική αιτιοκρατία. Τονίζει επίσης ένα στοιχείο, προσοχή, όχι σφάλμα ή μειονέκτημα του χαρακτήρα και της διάνοιας του ειδήποδα, που αν και με κανένα τρόπο δεν είναι η αιτία της πτώσης του, όπως θα το ήθελε ο Αριστοτέλης, ωστόσο συμβάλλει στην ανάδειξη της υπεροχής της θεϊκής εναντί της ανθρώπινης γνώσης που αναντήρητα μας υποβάλλει το έργο. Την έμπνευση για το στοιχείο αυτό έχει παράσχει ένα άρθρο του Τζόναθαν Λίερ που αφορά μια συγκεκριμένη ερμηνεία του Ιωήμπου Στυράνου. Θα ξεκινήσω από το άκρο της θεϊκής παρουσίας. Πρόκειται για την αφανή παρουσία του Θεού και συγκεκριμένα του Απόλλωνα από την αρχή μέχρι το τέλος του δράματος. Το γεγονό ότι η Απόλων δεν εμφανίζεται από μηχανή, ούτε στην αρχή, ούτε στο τέλο του δράματο, όπω ίσω θα επέλεγε ο Ευρυπίδη, δεν μειώνει, αλλά τον αντίον εντείνει την αναγνωρίσιμη επιτελεστική λειτουργία του Θεού. Ο κρυμμένο Απόλωνα του Ιδίποδο Τυράννου είναι όμοιο με τον Απόλωνα του Δυτικού Αιτώματο του Ναού του Δία στην Ολυμπία. Κανεί θνητό δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί την παρουσία του, αλλά ο ίδιο στο κέντρο τη παράσταση Τεντώνει με αγέροχη νυφαλιότητα και ολύμπια ηρεμία το βραχίωνά του στο ύψο του ώμου και δείχνει στο μέσον τη ερωτική βία των κεντάβρων κατά των συζύγων των λαπιθών ότι είναι αυτό ο αληθινό σχεδιαστή των συμβάντων και ο κατοπινό τιμωρό των ενόχων. Τα στοιχεία που υποδηλώνουν την παρουσία του στον Ιδίποδα Τύρανο είναι εξίσου σαφή με την εμφανή παρουσία του στο αίτομα τη Ολυμπία. Πρώτον, ο βωμό μπροστά στο παλάτι του Ιδίποδα είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Και σε αυτόν προστρέχουν εκλιπαρούντε ο ιερέα του Δία και η συνοδεία του στον πρόλογο του έργου. Ο λοιμό που έχει πλήξει τη χώρα, αν και δεν δηλώνεται ρητά ότι είναι έργο του, μάλλον προέρχεται από αυτόν για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί ο αντίστοιχο λοιμό στη ραψοδία Α τη Ιλιάδος, την προφανή διακειμενική αναφορά του Σοφοκλή, προκαλείται από τα δικά του βέλη όταν ο κατεβαίνει στο στρατόπεδο των Αχαιών νυχτή εικό, να μοιάζει με τη νύχτα. Δεύτερον, γιατί είναι αυτό, μέσω του μαντίου του Σουδελφού, που δηλώνει τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπιση τη επιδημία, την απομάκρυση από τη θύβα του φωνέα του Λάιου. Η παρουσία του Απόλλωνα, εμφανής ήδη στον πρόλογο και στην προσευχή που απευθύνεται σε αυτόν α, από κοινού με την αδελφή του Άρτεμι και την Αθηνά ο χορός στην πάροδό του, εντείνεται στο πρώτο επεισόδιο με τη σκληρή αντιπαράθεση η Δίποδα και τη Ρεσία. Οι προφητείες που οργισμένος γέρος Μάντης εκτοξεύει κατά του η Δίποδα προέρχονται όλες από τον Απόλλωνα, του οποίου ο ίδιος δηλώνει ρητά ότι είναι πιστός υπηρέτης. Μάλιστα, Τηρεσία εξεσουρητά αποδίδει τη μελούμενη αποκάλυψη και πτώση του Ιδίποδα στον ίδιο τον Απόλλωνα όταν λέει ουγάρσε σε μοίρα προς εμού πεσίν, επί ικανός Απόλλων, ο τάδεκ πράξη μέλη». Δεν είναι η μοίρα σου να πέσει από μένα, επειδή φτάνει ο Απόλλωνας, ο οποίο πρόκειται να κάνει αυτά τα πράγματα. Τον Απόλλωνα και τον Δία νημονεύει κατ' επανάληψη το πρώτο στάσιμο με αφορμή τη διένεξη του βασιλιά με τον Μάντι. Η αφανή παρουσία του Απόλλωνα φαίνεται να υποχωρεί στην πρώτη σκηνή του δεύτερου επεισοδίου, όταν η δίποδα συγκρούεται με τον Κρέοντα. Το όνομά του όμω μνημονεύεται εκ νέου, στην εξιστόρηση των παλιών χρησμών εκ μέρου τη της αρχικά και του Ιδίποδα στη συνέχεια, στη δεύτερη σκηνή του επεισοδίου. Στο δεύτερο στάσιμο, ο χορό παίρνει αποστάσει από την επιφυλ... επιφυλακτική στάση τη Ιωκάστη απέναντι στην αλήθεια των χρησμών και την προφητική δύναμη του Απόλωνα, μνημονεύοντα ρητά τον Απόλωνα και τα κέντρα χρημο... χρη... χρησμοδότηση που είναι αφιερωμένα σε αυτόν. Η φαινομενική υποχώρηση τη αφανούς παρουσία του Απόλωνα στο δεύτερο επεισόδιο αντισταθμίζεται με την έναρξη του τρίτου επεισόδιου, όταν η Οκάστη βγαίνει από το παλάτι για να προσευχηθεί στο βωμό του Απόλλωνα κρατώντα θυμιάματα και προσφορέ. Όπω η ίδια δηλώνει, αιτία τη επιλογή τη αυτή είναι το γεγονό ότι ο Ιδρύπου βρίσκεται σε μεγάλη ψυχική αναστάτωση και δεν μπορεί να καταπραϊνθεί με λόγια. Μέσα από όσα, μετά από όσα η Οκάστη έχει κοινικά εξτομίσει στο προηγούμενο επεισόδιο για το αβάσιμο τη πίστη στου θεϊκού χρησμού, η προσφυγή τώρα στον Απόλωνα για να δώσει λύση δική της λέξη, αναδεικνύ, αναδεικνύεται πράξη ίστα της απόγνωσης, αν όχι και καιροσκοπισμού. Όπως όμως οικονομεί τα πράγματα ο Σοφοκλής, οι λύσει που η Ιωκάστη ζητά από το Θεό εκπληρώνεται ως διαμαγείας στη στιγμή, καθώς με την ολοκλήρωση της προσευχής της εμφανίζεται έφνης ο Κορίνδιος Αγγελιοφόρος, η παρουσία του οποίου θα οδηγήσει την Ιωκάστη στην αναγνώριση της ταυτότητας του Ιδίποδα, ω γιού τη στο τέλο του ίδιου επεισοδίου. Ο Απόλλων έχει εισακούσει το αίτημά τη και έχει παράσχει λύση. Μόνο που η Απολώνια λύση οδηγεί την Ιωκάστη στην αυτοκτονία, που θα οδηγήσει αργότερα και τον Ιδίποδα στην αυτοτύφλωση. Η ηρωνική αυτή σύμπτωση της μεταστροφής της Ιωκάστης από το σκεπτικισμό στη φαινομενική ευσέβεια με την είσοδο του Κορίνθιου Αγγελιοφόρου αποτελεί μια περίπτωση συγχρονίας με τη σημασία που δίνει στον όρο Γιούγκ δηλαδή μια περίπτωση ενός μη αιτιακά κατανοήσιμου συμβάντο, μια στοιχεία σύμπτωσης γεγονότων διαποτισμένης από έντονο ψυχικό νόημα. Οι ψυχικές προσδοκίες και τα φυσικά εμπειρικά γεγονότα εδώ συγκλίνουν με τρόπο που δείχνει ότι κάποια βαθύτερη αλλά αφανή αναγκαιότητα τα συνδέει. Και εδώ μπορώ να παραπέμψω σε κάποιε σελίδε ενό δοκιμίου του Γκουλτ. Για τον μέσο θεατή του 5ου αιώνα, η αναγκαιότητα αυτή θα ταυτιζόταν η Κάζο με τον Απόλλωνα. Την παρουσία του Θεού στο επεισόδιο την διαστανόμαστε ακόμα κι εμεί, που δεν πιστεύουμε στην εξωδραματική ύπαρξη του Απόλωνα, Πόσο μάλλον οι Αθηναίοι που τελούσαν θυσίε στο Θεό και έστειλαν θεοπρόπου στους Δελφούς για την ανακούφιση του ατομικού και συλλογικού άγχου σχετικά με το άδειλον του μέλλοντο. Το επεισόδιο κλείνει με την περίφημη αναγνώριση του Ιδίποδα ω τέκνου τη τύχη. Στο εξαιρετικά σύντομο και ανακουφιστικό στάσιμο που αποκολουθεί, το μόνο χαρμόσιμο σε ολόκληρο το έργο, ο χορός εύχεται οι νέε αποκαλύψει σχετικά με την ταυτότητα του Ιδίποδα να είναι αρεστέ στον Φίβο. Αναγνωρίζεται επίση η πιθανότητα να είναι ο Ιδίπου τέκνο του Απόλωνα, γεννημένο από μια μακραίωνη νύμφη. Προ τη η αποκάλυψη τη έβρεση του Ιδίποδα ω βρέφου στο Κιθαρώνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μια θεία ή εν πάση περιπτώσει υπερανθρώπινη προέλευση του. Υπερανθρώπινο όμω είναι ο καθορισμό τη μοίρα του, ήδη από τη γέννησή του ή και προαυτή, όχι η προέλευσή του. Αντί για θείο, ο Ιδίπου θα αποδειχθεί αληθινά άθεο, στερημένο από το Θεό και την ευλογία του, ένα άθλιο θνητός που οι Θεοί του γύρισαν ήδη από τα γενοφάσκια του την πλάτη. Και εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε κάτι από την αναγνωρίσιμη καθολικότητα της περίπτωσής του. στην κατά με τον Κορίνθιο Άγγελο εξέταση του θεράποντα του λαίου από τον Ιδίποδα, στο ιδιαίτερα σύντομο αλλά κρίσιμο τέταρτο επεισόδιο, η παρουσία του Απόλλωνα σχεδόν εξανεμίζεται. Για να προβάλλει με περισσή βαρύτητα και έμφαση στην έξοδο του έργου. Τυφλωμένο κυριολεκτικά από τη λάμψη τη αλήθεια και την ταυτότητά του, και αυτοτυφλωμένο, μεταφορικά συγγνώμη, τυφλωμένο και αυτοτυφλωμένο κυριολεκτικά, ο Ιδίποδα απαντά στην ερώτηση του χορού για την αιτία τη αυτοτύφλωσή του με τα εξή λόγια, τα οποία δεν είναι σε ιαμβικό τρίμετρο και αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία. Ε, ένα στοιχείο που τονίζει επίση ο Γκούλτ. Απόλων τα δίν, απόλων φίλοι, ο κακά κακά τελών μάτα αδεμά πάθεα. Έπεσε ένα φτώχυρδίν ούτη τλάμον, Τι γαρέδι μωράν, ο το γορόντι", μηδέν, ειν, ειδεν, γλυκεί. Όλα αυτά, φίλοι μου, ήταν ο Απόλων. Ο κα, αυτός που έκανε τα άθλια, που προκάλεσε τα άθλια πάθη μου, αλλά χτύπησε πάνω μου με τα χέρια, όχι. Εγώ, εγώ, ε, με με, 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 με τα ίδια μου τα χέρια, εγώ ο ίδιο, γιατί. Για ποιο λόγο έπρεπε να βλέπω, αφού δεν υπήρχε τίποτα ευχάριστο για να δω. Κάποιοι μελετητέ βλέπουν εδώ μια διάκριση ανάμεσα στην εκούσια πράξη τη αυτοτύφλωση, αυτόχυρ, και τις ακούσιες προγενέστερες πράξεις της πατροκτονίας και μομιξίας. Το εκούσιον των δύο αυτοτιμωριών έχει εξάλλου τονιστεί από τον Άγγελο νωρίτερα. Η διάκριση όμως αυτή δεν συνάγεται αναγκαία ούτε από τα λόγια του Ιδίποδα, ούτε από το συνολικότερο τρόπο με τον οποίο ο Σοφοκλής δραματουργεί τον μύθο. Μιλώντας για τα άθλια παθήματά του, ο Ιδίπους δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε ακούσιες και εκούσιες συμφορές. Η διάκριση που κάνει είναι ανάμεσα στον πραγματικό αλλά κρυμμένο αίτιο των συμφορών του, τον Απόλλωνα, και το όργανο δια του οποίου οι συμφορές αυτές επιτελέστηκαν, τον εαυτό του, το χέρι του. Αξίζει να θυμίσουμε ότι η τύφλωση του Ιδίποδα έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του ίδιου του έργου από τον Τιρεσία δύο φορέ. Πρώτα στο στίχο 419 και ύστερα ε, στου στίχου 454 και, 405, προς, και μέχρι 456. Καμιά σημασία δεν έχει αν τη δεύτερη φορά ο είναι ακόμα παρόν στη σκηνή και ακούει τα λόγια του Μάντι ή αν έχει ήδη αναχωρήσει εντό των ανακτόρων. Γεγονό παραμένει ότι η τύφλωση έχει προβλεφθεί ω βεβαιότητα του μέλλοντο. Αυτά για τη θεϊκή παρουσία. Για να πάμε τώρα. Περισσότερο στην αναγνωρίσιμη καθολικότητα, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή. Μια αρχή βασισμένη στην ηθογράφηση του ήρωα στην τραγωδία. Τρία στοιχεία χαρακτηρίζουν τον Ιδίποδα. το γνήσιο ενδιαφέρον για την πόλη τη οποία προείσταται, η ικανότητα γρήγορων, α, λήψης γρήγορων πρακτικών αποφάσεων βασισμένων σε επαρκεί λόγου και η επιμονή στην ολοκλήρωση των πράξεων που απορρέουν από τι αποφάσει αυτέ. Το τελευταίο αυτό στοιχείο μετατρέπεται στο τρίτο και τέταρτο επεισόδιο σε αδιαπραγμάτευτη προσήλωση προ την αλήθεια, παρά τι εικαζόμενε αρνητικέ συνέπειε για τον ίδιο που μπορεί η αποκάλυψη τη αλήθεια να έχει. Η προσήλωση όμω του Ιδρύποδα στην αλήθεια απορρέει από τη μέρημνά του για την πόλη και τη συναφή προ αυτήν επιθυμία να τελεσφορήσει η απόφαση που πήρε σχετικά με την εξυχνίαση τη δολοφονία του Λάιου. Δεν είναι συνεπώ, εικάζω, μια συνέ... παρά μια συνέπεια των προηρημένων τριών βασικών στοιχείων του χαρακτήρα του. Τα τρία αυτά στοιχεία καθιστούν τον ιδίποδα πρότυπο του αυτοδημιούργητου ανθρώπου που βασίζει την υπεροχή του όχι στο αίμα, όπω ένα κληρονομικό βασιλιά, αλλά στη δική του ικανότητα να βρίσκει λύσει με τη δύναμη του νου του και μόνο. Με την έννοια αυτή, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ερμηνεία της τραγωδίας το γεγονός ότι ο δίποδας είναι τύρανος, με την αρχαία σημασία του όρου, και όχι βασιλεύς. Η, πολι... Η πολιτική νομιμοποίησή του προέρχεται από την ατομική του αξία, όχι από την καταγωγή του. Ήδη από τον πρόλογο της τραγωδίας, η σχέση ανάμεσα στον μονάρχη και τους επικούς του παρουσιάζεται ως αγαστή. Ο Ιδίπους αποκαλεί τέκνα τους οικέτες που έχουν προσπέσει στο βωμό μπροστά στο παλάτι του και ο ιερέας του Δία αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Ιδίποδα τον σωτήρα της Θήβας που γλίτωσε την πόλη από το φοβερό φόρο αίματος που απαιτούσε η Σφίγγα. Ο Ιδίποδας όμως έχει προνοήσει. Έχει ήδη στείλει τον κρέοντα στο μαντίο των δελφών. Και όταν αργότερα ο Κρέοντα εμφανίζεται στη σκηνή, ο Ιδρύπουλο τον καλεί να μιλήσει ενώπιον όλων. Πράγμα που πιστοποιεί την ευθύτητα του χαρακτήρα και το, του, σε, του σεβασμού που τρέφει προ το πλήθο. Στο πρώτο επεισόδιο, η προνοητικότητα και η μέρημνα του Ιδίποδα για την πόλη υπογραμμίζονται εκ νέου όταν ο Ιδρύποδα εμφανίζεται να έχει πράξει ήδη αυτό που έχει προτρέψει ο χορό, δηλαδή να καλέσει τον τη ακολουθώντα σχετική συμβουλή του Κρέοντα. Θα παρακάμψω ορισμένα στοιχεία που δείχνουν κάτι που είναι μάλλον εύκολα αναγνωρίσιμο ότι είναι ένας καλός ηγέτης ο Οιδίποδας για να πάω στην σκηνή που θα με απασχολήσει που είναι η σκηνή της σύγκρουσης του Ιδίποδα με τον Τυρεσία. Η εμφάνιση του Τυρεσία ξεκινά και κλείνει με το ίδιο ρήμα, το φρονίνι. Φεφε φε φρονίν ω δεινών ένθαμη τέλη λι φρονούν. Δια λίμωνα λίμωνο. Η σοφία πόσο φοβερή είναι όταν δεν ωφελεί τον άνθρωπο που την κατέχει. Έτσι ξεκινάει ο Τηρεσία. Και όταν απειλημένο στο τέλο εγκαταλείπει τη σκηνή, δηλώνει ο Τηρεσία πάλι και ταυτ ιόνισο λογίζου. Καν λάβει σε ψεσμένο, φασκ εμ ή δημαντική μηδέν φρονίν. Όμω σκέψω τα αυτά μπαίνοντα μέσα, και αν με βρει να ψεύδομαι, θεώρησε ότι από τη μαντική τέχνη δεν έχω αποκτήσει την παραμικρή σοφία. Φρονίν, φρονίν. Εδώ η ανθρώπινη, εξαιρετικά ανθρώπινη πρακτική ευθεία του Ιδίποδα, στην είσοδο του Τηλεσία, αντιδιαστέλλεται προ την ένθεη σοφία ε, ε, του τηρεσία στο τέλο. Η αντίθεση αυτή υπογραμμίζεται καθ' όλη τη διάρκεια τη σκηνή από τον τρόπο ομιλία και το ύφο που ο Σοφοκλή βάζει του δύο άνδρε να χρησιμοποιούν, όπω σωστά επισημαίνει ο Gould. Ο λόγος του τυρεσία εμφορείται συναχώς από εμφυσιμίες, υπενιγμούς, αμφιλογίες και γρίφους που κορυφώνονται στην ηρωνική μεταφορά του καραβοκύρη που πέτυχε καλό καιρό και μπήκε στο γάμα του σαν να ήταν απροστάτευτο λιμάνι. Δεν θα διαβάσω το σχετικό χωρίο, ούτε τη μετάφρασή του, αλλά η, η, η εικόνα είναι μιας κατάρας από τις δύο πλευρές, αμφιπλή ξαράκ, και μετά ένα, ο γάμος ως λιμάνι, τον οποίο τον ο, ον δόμης άνορμων εισέπλευσας, τον, στον οποίο μπήκε σε ένα λιμάνι που δεν είναι λιμάνι, ευπλία στοιχόν με αυτή την τρομερή ηρωνία, με όρτσα τον καιρό. Βρήκε καλό καιρό και μπήκε εκεί. Συγκρίνεται τώρα τον ευθύ και κυριολεκτικό τρόπο ομιλίας του Ιδίποδα στη δική του ρίση. Λέω τη μετάφραση. Ε, μου, Πού είσαι μάντη πραγματικό. Όταν ήταν εδώ εκείνη η σκύλα που έψελνε, η Σφίγγα, γιατί δεν είπε κάτι για να σώσει αυτού εδώ του πολίτε. Το ένιγμα όμω δεν ήταν στο χέρι του πρώτου τυχόντο να το λύσει, αλλά έχριζε τέχνη μαντική. Που ούτε από το, τέχνα, από το πέταγμα των πουλιών φάνηκε να κατέχει, ούτε να γνωρίζει από κάποιον Θεό. Όμω ήρθα εγώ, εγώ ο Ιδρύπου που δεν ήξερα τίποτα, και την αποστόμωσα με την ευφυα του μυαλού μου, όχι με τη βοήθεια πουλιών. Τελείως καθαρή ρίση σε αντίθεση με τον υπενικτικό λόγο του Τυρεσία. Όταν αργότερα ο Οιδίποδας ακούει τη λέξη γονείς από το στόμα του Τυρεσία και παθαίνει κάτι και ρωτάει ποιηση μήνων της με κφύη βροτών, ο Τυρεσίας απαντά και πάλι υπενικτικά «Είδε η μέρα φύσησε και διαφθαρεί. Αυτή η μέρα θα σε γεννήσει και θα σε καταστρέψει» αδυνατή να καταλάβει ο ειδήποτε τη σημασία, αλλά συνειδητοποιεί ότι ο λόγο του τηρεσία είναι υπενικτικό. Ω πάντα άγαν ενικτά, κασαφή λέγει. Πόσο υπενικτικά και ασαφή είναι όλα που λε. Και ότι η τηρεσία στη συνέχεια τον σαρκάζει. Ούκουν σι ταυτ άριστον ευρίσκειν έφη, δεν είσαι εσύ ο καλύτερο να βρίσκει του υπενηγμού. Και ο ειδήποτε απαντά. Τι αυτά ονίδιζε, ει εμ ευρίσεις, μέγαν. Κατηγόρησέ με για αυτά, στα οποία θα με βρει μεγάλο ο Ιδίποδα, αυτό που έλυσε το ένιγμα τη Φίγκα, αδυνατεί να κατανοήσει τον κρυπτικό λόγο του Μάντι. Όταν ο ίδιο στο επόμενο επεισόδιο διηγείται την ιστορία του, δηλώνει ότι ο Απόλων δεν τον σεβάστηκε και δεν του έδωσε την απάντηση που επιζητούσε σχετικά με την καταγωγή του, αλλά μίλησε για άλλα δεινά φοβερά πράγματα. Ω με φωνεύ δεσίμην του φυτεύσαντο πατρό. Όμω παρατηρήστε, ενώ ο Ιδίπου έχει πάει στου δελφού για να πάρει χρησμό σχετικά με την ταυτότητα των γονέων του, γεγονό που σαφώ σημαίνει ότι δεν εγνώριζε ή δεν ήταν βέβαιο ποιο ήταν ο πατέρα του και η μητέρα του, όταν ο Απόλων του προφύτευσε τα δεινά τη αιμομηξία και τη πατροκτονία, ο Ιδίπου φέρθηκε ω εάν ήδη εγνώριζε με βεβαιότητα ποιοι είναι οι γονεί του και αποφάσισε να μην επιστρέψει στην Κόρινθο για να αποτρέψει την επαλήθευση του χρησμού. Ο Ιδίπους είναι γνώστης, είναι ο άνθρωπο που γνωρίζει ήδη εκ των προτέρων. Ο επιτυχή λύτη του ενίγματο τη Φίνγκα και σωτήρα τη πόλη των Θιβών, αδυνατεί να κατανοήσει το μήνυμα του χρησμού, όπω αδυνατεί και να αποκρυπτογραφήσει τα λόγια του τη Ρεσία. Όχι τόσο γιατί δεν είναι. Όπω θα έλεγε ο Τίχο Βιλαμόβιτ, ότι δεν είναι ρεαλιστική αυτή η σκηνή, όσο γιατί έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα πράγματα, ή κάποιο θα μπορούσε να υποστηρίξει για τον Ιδίποδα, που δεν το επιτρέπει να καταλάβει αυτά που μπροστά του εξτομίζονται, επειδή ήδη γνωρίζει αυτά που καλείται να μάθει. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ ενίγματο και χρησμού μεταξύ των λόγων τη Φίνκα και των λόγων του Απόλωνα και του Τηλεσία, Η διαφορά φαίνεται να είναι η εξή. Το αίνιγμα της σφίγγας απευθύνεται σε όλους ανεξαρρέτως με τον ίδιο τρόπο. Είναι μια ερώτηση που επιδέχεται μία και μόνο απάντηση, ανεξάρτητα από την ταυτότητα του επίδοξου λύτη. Επίσης, το αίνιγμα της σφίγγας ζητάει κάτι καθολικό, όχι κάτι μεμονωμένο και ατομικό. Το ένιγμα της σφίγγας είναι σαν ένα μαθηματικό πρόβλημα, αν και στα συμφραζόμενα του Ιδίποδο Τυράννου δεν γίνεται μνήμα του περιεχομένου ή τη ακριβού διατύπωση του ανοίγματο, όλε οι πηγέ που διαθέτουμε είναι σύμφωνε ότι το ερώτημα αφορούσε τον με τα τέσσερα, τα δύο και τα τρία πόδια, που παραδόξω έχει μικρότερη ικανότητα κίνηση όσο περισσότερα πόδια έχει. Ο Σοβοκλή προφανώ δεν το ανέφερε, επειδή ήταν πολύ γνωστό. Όπω επίση γνωστή πρέπει να θεωρήσουμε ότι ήταν και απάντηση που έδωσε ο Ιδίποδο. Τον που πληρεί τι συνθήκε του ερωτήματο και κατά συνέπεια αποτελεί τη λύση του είναι ο άνθρωπο. Ποιο άνθρωπο. Ο Λάιο ή ο Πόλυβο. Η Μερόπη ή η Ιωκάστη. Όχι, κανένα από αυτού. Ο πολυβος η μεροπη η η συνολικά. Ο άνθρωπο ω είδο. Το ένιγμα τη φίγκα έχει ω απάντηση μια καθολικότητα. Ο χρησμό του Απόλων αντιθέτω, όπω και τα λόγια του Τηρεσία, δεν αφορούν την καθολικότητα του πατέρα ή τη μάνα, αλλά τον συγκεκριμένο πατέρα και τη συγκεκριμένη μάνα, τα συγκεκριμένα άτομα. Ο Ιδίπο που μπορεί εύκολα να ανέλθει στο γενικό και το καθολικό, όπω ένα μαθηματικό, ίσω ένα φιλόσοφο, αδυνατεί να ανέβρει το ειδικό και το συγκεκριμένο. Γιατί, ποια είναι η ουσιώδη διαφορά μεταξύ τη επίλυση ενό καθολικού ενίγματο και τη κατανόηση ενό ειδικού χρησμού. Η διαφορά είναι ότι ο χρησμό απαιτεί και χρειάζεται, ενώ το ένιγμα ούτε απαιτεί ούτε χρειάζεται προσωπική εμπλοκή. Μάλιστα, για την επίλυση του ενίγματο, η προσωπική εμπλοκή θα μπορούσε κάλλιστα να, είναι να αποτελεί ακόμα και πρόσκομα. Με μια έννοια, ο Ιδίπου είναι ο άνθρωπο στον οποίο η καθολική απάντηση στο ερώτημα τη φίγκα δεν εφαρμόζεται. Με δεμένα τα πόδια του ω βρέφο, Μπουσουλού σε βασιζόμενο σε τρία σημεία στήριξη, όχι σε τέσσερα. Και όταν αυτοτυφλώνεται στην έξοδο του έργου, έχει ανάγκη κάποιον να τον οδηγεί. Όχι απλώ μια βακτηρία, δηλαδή τέσσερα, και όχι τρία σημεία στήριξη. Αντιθέτω, ένα χρησμό δεν ερμηνεύεται με γενικότητε, δεν μπορεί να κατανοηθεί, αν ο αποδέκτη του δεν λάβει υπόψη ότι τον αφορά προσωπικά. Ότι απευθύνεται σε αυτόν, μόνο σε αυτόν και σε κανέναν άλλο. Ο κάτοχο τη πολιτική τέχνη Ιδίπου είναι ένα γνώστη γενικοτήτων που αγνοεί το ειδικό και το επιμέρους που τον αφορά. Η αναγνωρίσιμη καθολικότητα τη πράξη που χαρακτηρίζει επί σκηνής, που παρουσιάζει με επί σκηνής, ο ειδήπου τύραννος του Σοφοκλή, σχετίζεται με τη φρόνηση που χαρακτηρίζει τον ήρωα. Μια φρόνηση ορθολογικού και γενικευτικού χαρακτήρα. Μια φρόνηση μαθηματική λογική. Μετά από τον Σοφοκλή, μετά από τη λεγόμενη τραγική εποχή των Ελλήνων, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης ισχυρίζονται ότι οι θεοί δεν είναι αίτιοι όλων των πραγμάτων που συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά μόνον των καλών. Θεότητα και ηθική κακία είναι πλέον ασυμβίβαστα πράγματα. Ισχυρίζονται επίση ότι ο σοφό και φρόνιμο άνθρωπο αναγκαστικά ευτυχεί. Ότι η ευδαιμονία είναι στο χέρι των ανθρώπων να την πετύχουν και ότι σχετίζεται ουσιοδός με την ηθική αρετή και με τη γνώση. Ο άνθρωπο που είναι ενάρετο ηθικά και φρόνιμος διανοητικά, δεν μπορεί παρά να ευδαιμονεί. Ο ειδίποδα τύρανο του Σοφοκλή έρχεται να ανατρέψει αυτέ τι αξιώσει. Ο Σοφοκλή μα δείχνει την ασύμπτωτη σχέση μεταξύ φρόνηση και ευδαιμονία. Η βούληση των Θεών είναι αδιά, αδιάγνωστη και οι πράξει Οι πράξεις των Θεών μπορεί να φαίνονται αδικαιολόγητες ή και κακές από την περιορισμένη ανθρώπινη οπτική. Αλλά η πραγματικότητα είναι έτσι και δεν μπορούμε να κάνουμε έω εάν γνωρίζαμε αυτά που ουσιοδό αγνοούμε. Είναι σημαντικό ότι στην έξοδο του έργου ο Ιδίποδα δεν αγανακτεί κατά του Απόλωνα, δεν αποδίδει τι πράξει του σε δίθεν θεόσταλτη αλλοιωμένη συνείδηση, άτι, δεν εξοργίζεται κατά τη κοσμική τάξη, ούτε επικαλείται την άγνοια τη ταυτότητα του Λάιου και τη Ιωκάστη για να πει ότι οι πράξει του ήταν ακούσιε και ότι ο ίδιο είναι αθώο και ηθικά ανεπίληπτος. Απλώς αυτοϊκτήρεται και πάσχει όσο αθλιότερος των θνητών. Δεν έχει διαπιάξει καμιά αμαρτία, αν πολλό δε μάλλον μεγάλη αμαρτία. Το πεπρωμένο του είναι αυτό του, όπως τα έλεγε ο Ηράκλητος, ήθος ανθρώπου δαίμων. Ο Ιδίπος του Σοφοκλή μαθαίνει μέσα από την Οδύνη και έτσι γίνεται αυτός που ήδη εκ των προτέρων ήταν. Εγένετο ή ω ειν μαθών, που θα έλεγε ο Κανένας μας δεν έχει γνωρίσει Έναν ειδίποδα στη ζωή του, ούτε είναι πιθανό να γνωρίσει. Όπω και κανένα μα δεν έχει γνωρίσει, ούτε είναι πιθανό να γνωρίσει ένα κορίτσι, να έρθουμε πιο κοντά, σαν την τρισέβιανη του Παλαμά, και α τοποθετήσετε τη δράση τη σε χωριό τη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου στα μέσα του 19ου αιώνα, και όχι στην απόμακρη θύβα των προϊστορικών απαρχών. Όμω και τα δύο έργα διαθέτουν μια αναγνωρίσιμη καθολικότητα που απορρέει από το γεγονό ότι η επίδρασή του πάνω μα δεν οφείλεται στην ταύτιση των ηρώων τους με υπαρκτά πρόσωπα που γνωρίζουμε, αλλά στην αναγνωρίσιμη καθολικότητα του δράματος που υφίστανται ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερης φύσης τους. Το δράμα του Ιδίποδα είναι το δράμα ενός φρόνιμου ανθρώπου που οδηγείται επώδυνα και σταδιακά στην αναγνώριση και ανάληψη της συγκεκριμένης ταυτότητάς του, αυτού που υπήρξε ήδη από την αρχή, και ταυτόχρονα απομακρύνεται από το γενικό και το καθολικό που χαρακτήριζαν ως τότε την κλειστή στο μυστήριο έλογη σκέψη του που γνωρίζει ήδη εκ των προτέρων της απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει και κατά συνέπεια δεν απορεί. Χωρί την υπενικτική παρουσία του Απόλλωνα στην τραγωδία, το δράμα αυτό θα εστερεί το μέρος, του νοήματός του και θα γινόταν, νομίζω, η θεατρική υπερβολή μιας ανέτια δυστυχισμένης ζωής. Η αναγνωρίσιμη καθολικότητα του Ιδίποδος Τυράννου Έγκυται ίσως το γεγονός ότι μας είναι ευκολότερο να πάσχουμε γιατί μας μίσεις οι θεοί κι ας μην πιστεύουμε στην ύπαρξή τους παρά να πάσχουμε λίγος λόγο. Ευχαριστώ.